Βεβαίω, κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε πίσω στα δικά μα τώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τι 7 αργά το απόγευμα η συνάντηση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία με την Επιδημιολογική Ομάδα. Μια σύσκεψη που θα καταδείξει αν θα πάρθουν και νέε αποφάσει με στόχο την αναχέτηση τη διασπορά του κορονοϊού. Η Νικόλ Κουναφή είναι μαζί μα για να μα δώσει όλε τι λεπτομέρειε. Νικόλ, να αρχίσουμε καταρχά από την ανακοίνωση για τα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Αυξήθηκε επικίνδυνα και ο αριθμό των συνανθρώπων μα που χρειάζονται νοσηλεία. Ναι, δυστυχώ έχουμε ένα άλλο αρνητικό ημερήσιο ρεκόρ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά του νοσηλευόμενου μα. Είναι πλέον 85. 7 είναι διασωλημένοι στην μονάδα εντατική του νοσοκομείου Λευκοσία. Τα καλά νέα είναι ότι ο ένα βρίσκεται εκτό αναπνευστήρα και πέντε στην μονάδα αυξημένη φροντίδα. Χθε, Μιχάλη, ήταν 77. Αντιλαμβάνεται πλέον οποιοδήποτε ότι το σύστημα υγεία μα δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή και ήδη το Υπουργείο προχώρησε και στην επίταξη τεσσάρων ιδιωτών ιατρών προκειμένου να μεταβούν στα νοσοκομεία των επαρχιών Λάρνακα και Αμοχώστου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σημερινά μα κρούσματα, είναι τριψήφια και πάλι, είναι σε χαμηλά επίπεδα, αλλά. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο το οποίο προηγήθηκε, άρα ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων είναι σαφώς μειωμένο. Σήμερα είχαμε μόλις 2.111. Και αν αφαιρέσουμε και τις εξετάσεις που έγιναν στα αεροδρόμια και εκεί εντοπίστηκαν 9 κρούσματα, δηλαδή τα υπόλοιπα μας περιστατικά εντοπίστηκαν σε κάτι περισσότερες από 1.140 εξετάσεις. Πάντως και η αναλογία μας δεν είναι καλή, διότι ένας στους 11 που εντοπίστηκε θετικός, ε, είναι θετικό στον ιό, άρα μιλάμε για καθαρά εγχώριες λοιμόξεις. Και αυτό που βλέπουμε είναι και σταθερή αναλογία σε ό,τι αφορά τα κρούσματα που εντοπίζονται μέσω τη συχνηλάτιση, Δηλαδή, επίση, ένα στου οχτώ. Λοιπόν, Νικόλ, τώρα τι πληροφορίε έχει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι τη σύσκεψη στο Προεδρικό. Καταρχά, να πούμε ότι σε αυτή τη σύσκεψη είναι παρούσα εκτό από τον Υπουργό Υγεία και Υπουργό Εργασίας. Γίνεται μια ανασκόπηση αυτή τη στιγμή, όπω ενημερωνόμαστε, για την επιδημιολογική μα εικόνα και θα κατατεθούν και κάποιε εισηγήσει. Υπάρχουν τρία σενάρια. Το πιο ριζοσπαστικό είναι φυσικά το γενικό lockdown, φυσικά όχι όπω το είχαμε δει στο πρώτο κύμα τη πανδημία του Μαρτίου. Ένα δεύτερο σενάριο είναι το τοπικό lockdown σε περιοχέ με βεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα. Και το τρίτο είναι να δοθεί μια προθεσμία λίγων ημερών στα νέα, στα νέα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί να δούμε αν θα λειτουργήσουν. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι απόψε μάλλον δεν θα έχουμε ανακοινώσει για νέα μέτρα και αν καταλήξουν κάπου σίγουρα θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα και μπορεί να ανακοινωθεί mm -hmm. από τη συνεδρίαση του Υπουργικού ε, Συμβουλίου. Ε, πάντως ο Υπουργό έδωσε λίγο το στίγμα του πριν από την συναντήση. Ανοίχτησε μια, μια αναρτησή του στο Twitter, όπου κάνει λόγο για δύσκολε στιγμέ και ότι γίνεται ό,τι ανθρωπίνω δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Και προτεραιότητα μα, όπω λέει, παραμένει η διασφάλιση Λοιπόν, της για να πούμε σημείς. σε αυτό το σημείο ότι η ενημέρωση που έχουμε από το Προεδρικό είναι ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η σύσκεψη θα κάνει δηλώσει ο Υπουργό Υγεία ή ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα θα έχουμε μια εικόνα πριν από τι αποφάσει που κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσουν από την Τετάρτη, δηλαδή μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στα όρια του εν μέσω τη εξάπλωση τη πανδημία στο